φίλοι της επιστήμης, γεια σας. Έχετε συναντήσει ποτέ όρους όπως κβαντική φυσική, κβαντική μηχανική ή κβαντική πληροφορική? Αυτές οι φράσεις συχνά υπάρχουν σε συζητήσεις για την αιχμή της επιστήμης και της τεχνολογίας, δίνοντάς μας μια εικόνα ενός κόσμου που αψηφά την καθημερινή μας διαίσθηση. Ωστόσο, σήμερα θα επικεντρωθούμε σε μία μόνο λέξη από αυτές τις σημαντικές έννοιες. Το κβάντο. Ποια ακριβώς είναι η ουσία αυτής της λέξης? Ο όρος κβάντο, quantum, έχει τις ρίζες του στη λατινική γλώσσα και συγκεκριμένα στο ουδέτερο της λέξης quantus, που μεταφράζεται ως πόσο. Ο πληθυντικός κβάντα χρησιμοποιήθηκε για τα κβάντα ηλεκτρισμού, αναφερόμενο στα ηλεκτρόνια, σε ένα άρθρο του 1902 για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο από τον Φίλιπ Λέναρτ. Ο Λέναρτ απέδωσε στον Χέρμαν Βολμ Χέλμχολτς τη χρήση του όρου στα πλαίσια της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, ο όρος κβάντο χρησιμοποιούνταν πριν από το 1900. Οι γιατροί χρησιμοποιούσαν επίσης τον όρο κβάντο, όπως φαίνεται, σε εκφράσεις όπως «quantum satis», που σημαίνει «η ποσότητα που είναι επαρκής». Τόσο ο Χέλμχολτς όσο και ο Τζούλιος Φον Μέαρ ήταν γιατροί και φυσικοί. Ο Χέλμχολτς εφάρμοσε τον όρο κβάντο στον τομέα της θερμότητας στα γραπτά του, που σχετίζονται με το έργο του Μέαρ, και ο όρος εμφανίζεται στη διατύπωση του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου του Μέαρ σε μια επιστολή της 24ης Ιουλίου 1841. Στον κόσμο της επιστήμης, αυτή η λέξη έχει βαθιά σημασία, αντιπροσωπεύοντας μια έννοια που έχει φέρει επανάσταση στην κατανόησή μας για το ίδιο το σύμπαν. Ένα κβάντο, πληθυντικός κβάντα, αποτελεί τη μικρότερη δυνατή μονάδα οποιοσδήποτε φυσικής οντότητας ή ιδιότητας που συμμετέχει σε μια αλληλεπίδραση. Στον τομέα της φυσικής, το κβάντο αναφέρεται σε μια διακριτή και θεμελιώδη μονάδα ή πακέτο ενέργειας, φορτίου, στροφορμής ή άλλης φυσικής ιδιότητας. Η θεμελιώδης ιδέα ότι μια φυσική ιδιότητα μπορεί να χωριστεί σε διακριτές μονάδες ονομάζεται κβαντική υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή της φυσικής ιδιότητας μπορεί να υπάρχει μόνο ως συγκεκριμένα ακέραια πολλαπλάσια ενός μοναδικού κβάντου. Για παράδειγμα, ένα φωτόνιο αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό κβάντο φωτός με συγκεκριμένη συχνότητα ή οποιοδήποτε άλλο είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το φως, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται ως συνεχές ηλεκτρομαγνητικό κύμα σε μακροσκοπική κλίμακα, συμπεριφέρεται σε υπομικροσκοπικό επίπεδο με το να εκπέμπεται και να απορροφάται σε διακριτές ποσότητες γνωστές ως κβάντα. Συγκεκριμένα, για φως ενός δεδομένου μήκους κύματος, όλα τα κβάντα που εκπέμπονται ή απορροφώνται εκδηλώνουν ομοιομορφία τόσο στην ενέργεια όσο και στην ορμή. Αυτές οι διακριτές σωματιδιακές μονάδες φωτός αποκαλούνται φωτόνια, ένας όρος που ισχύει για κβάντα διαφόρων μορφών ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των ακτίνων Χ και των ακτίνων Γ. Η ενέργεια ενός φωτονίου μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση E=hf, όπου το E αντιπροσωπεύει την ενέργεια του φωτονίου. Το H είναι η σταθερά Planck, η οποία είναι περίπου 6,626 επί 10 στη 34 τζάουλ σεκόντ, και το F αντιπροσωπεύει τη συχνότητα του φωτονίου. Επιπλέον, στις υπομικροσκοπικές μηχανικές δονήσεις εντός των ατομικών στρωμάτων των κρυστάλλων πραγματοποιούνται ανταλλαγές ενέργειας και ορμής σε κβάντα που ονομάζονται φωνόνια. Ομοίως η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου περιορισμένου μέσα σε ένα άτομο είναι κβαντισμένη ή κβαντοποιημένη και μπορεί να καταλαμβάνει μόνο διακριτά προκαθορισμένα επίπεδα. Η συνολική ενέργεια συμπεριλαμβανομένης τόσο της κινητικής όσο και της δυναμικής ενέργειας του ηλεκτρονίου στη συγκεκριμένη ενεργειακή του κατάσταση ή τροχιά εντός του ατόμου είναι κβαντοποιημένη. Τα άτομα και οι ύλη γενικά παραμένουν σταθερά επειδή τα ηλεκτρόνια περιορίζονται σε διακριτά επίπεδα ενέργειας μέσα σε ένα άτομο. Το ηλεκτρικό φορτίο τόσο του ηλεκτρονίου όσο και του πρωτονίου θεωρούνται επίσης κβαντισμένα. Τα ηλεκτρικά φορτία είναι διακριτά και λαμβάνουν τιμές που είναι ακέραια πολλαπλάσια του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου E.
το ηλεκτρικό φορτίο ενός ηλεκτρονίου είναι περίπου μείον 1,602 επί 10 εις τη μείον 19 κουλόμπς. Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει τη θεμελιώδη μονάδα αρνητικού φορτίου και συχνά συμβολίζεται ως E. Για ένα πρωτόνιο, το ηλεκτρικό φορτίο είναι περίπου συν 1,602 επί 10 εις την μείον 19 κουλόμπς, ισοδύναμο σε μέγεθος με το φορτίο ενός ηλεκτρονίου, αλλά θετικό. Τα φορτία αυτών των σωματιδίων δεν είναι συνεχή, αλλά υπάρχουν σε συγκεκριμένες κφαντισμένες τιμές και οποιαδήποτε αλλαγή στο φορτίο πραγματοποιείται σε ακέραια πολλαπλάσια του E. Αυτή η κφαντοποίηση του ηλεκτρικού φορτίου είναι μια θεμελιώδης έννοια στη φυσική και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κατανόησής μας για τον ατομικό και υποατομικό κόσμο. Η έννοια της κφαντοποίησης, ειδικά στο πλαίσιο της ακτινοβολίας, αποκαλύφθηκε το 1900 από τον Max Planck. Ο Max Planck, ο γερμανός φυσικός και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Φυσικής το 1918, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατανόησή μας για την κφαντοποίηση της ενέργειας και τη γέννηση της κφαντομηχανικής. Σε μια προσπάθεια να συνδυάσει τη θεωρία με τις πειραματικές παρατηρήσεις, ο Max Planck πρότεινε την ιδέα ότι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια απορροφάται ή εκπέμπεται σε διακριτές καλά καθορισμένες μονάδες γνωστές ως κφάντα. Ερευνούσε την εκπομπή ακτινοβολίας από θερμενόμενα αντικείμενα, ένα φαινόμενο γνωστό ως ακτινοβολία μέλανος σώματος. Στην προσπάθειά του να κατανοήσει αυτή την ακτινοβολία, ο Planck έκανε μια πρωτοποριακή υπόθεση. Πρότεινε ότι η ενέργεια μπορούσε να απορροφάται ή να εκπέμπεται μόνο σε διακριτές μονάδες, τις οποίες ονόμασε δέσμες ή ενεργειακά στοιχεία. Αυτή η ιδέα επέτρεψε στον Planck να εξηγήσει γιατί ορισμένα αντικείμενα αλλάζουν χρώμα όταν θερμαίνονται. Στις 14 Δεκεμβρίου 1900 παρουσίασε τα ευρήματά του στη Γερμανική Φυσική Εταιρεία, εισάγοντας την έννοια της κφαντοποίησης για πρώτη φορά ως μέρος της έρευνάς του για την ακτινοβολία μέλανος σώματος. Ως αποτέλεσμα των πειραμάτων του, ο Planck υπολόγισε την αριθμητική τιμή του H, γνωστή ως σταθερά Planck. Παρήχε επίσης ακριβέστερες τιμές για την μονάδα ηλεκτρικού φορτίου και τον αριθμό Avogadro Loschmidt, που υποδηλώνει τον αριθμό των πραγματικών μορίων σε ένα μολ. Το 1901, ο Max Planck επέκτηνε τη χρήση του όρου κφάντα για να συμπεριλάβει τα κφάντα ύλης και ηλεκτρισμού, τα αέρια και τη θερμότητα. Η θεωρία του Planck επιβεβαιώθηκε τελικά, οδηγώντας την απονομή του βραβείου Νόμπελ Φυσικής για αυτή την πρωτοποριακή ανακάλυψη το 1918. Η επαναστατική ιδέα του Planck ήταν καθοριστική στο πεδίο της κβαντομηχανικής, στο οποίο αργότερα συνείσφεραν σημαντικοί επιστήμονες όπως ο Albert Einstein, ο Niels Bohr, ο Werner Heisenberg, ο Erwin Schrödinger και πολλοί άλλοι. Αυτοί οι επιστήμονες επέκτηναν και ανέπτυξαν το πλαίσιο της κβαντομηχανικής. Το 1905, ανταποκρινόμενος στο έργο του Planck και στα πειραματικά ευρήματα του Lennard, ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο κφάντα ηλεκτρισμού για να εξηγήσει τα αποτελέσματά του, ο Albert Einstein εισήγαγε την ιδέα ότι η ακτινοβολία υπάρχει σε χωρικά εντοπισμένα πακέτα, τα οποία ανέφερε ως κφάντα φωτός ή Lichtquanta. Η κφαντοποίηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρύτερου πεδίου της κφαντομηχανικής. Η κφαντοποίηση της ενέργειας και ο αντίκτυπός της στον τρόπο αλληλεπίδρασης της ενέργειας και της ύλης, όπως την κβαντική ηλεκτροδυναμική, αποτελεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο για την κατανόηση και εξήγηση της λειτουργίας της φύσης. Στον τομέα της κβαντομηχανικής, όλα τα φαινόμενα εντός των υπομικροσκοπικών συστημάτων είναι κβαντισμένα με τα παρατηρήσιμα μεγέθη να λαμβάνουν συγκεκριμένες διακριτές τιμές. Όταν αυτές οι τιμές είναι πολλαπλάσια ενός σταθερού ελάχιστου, αυτή η συγκεκριμένη ποσότητα ορίζεται ως ένα κφάντο του παρατηρήσιμου. Για παράδειγμα, η σταθερά του Planck H χρησιμεύει ως το κφάντο της δράσης, ενώ το H-bar, δηλαδή H προς 2P, αντιπροσωπεύει το κφάντο της ιδιοστροφορμής ή spin.
Παρόλο που η κβαντοποίηση εμφανίστηκε αρχικά στο πλαίσιο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, υποδηλώνει ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ενέργειας που επεκτείνεται πέρα από τα φωτόνια. Η κβαντοποίηση υποδηλώνει τη συστηματική διαδικασία μετάβασης από την κλασική κατανόηση των φυσικών φαινομένων στην πιο σύγχρονη κατανόηση που περιλαμβάνεται στις αρχές της κβαντικής μηχανικής. Χρησιμεύει ως μέθοδος για την ανάπτυξη της κβαντομηχανικής ξεκινώντας από την κλασική μηχανική. Ένα βασικό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η κβαντοποίηση πεδίου, μια γενίκευση που περιλαμβάνει έναν άπειρο αριθμό βαθμών ελευθερίας. Η κβαντοποίηση πεδίου, εμφανή σε έννοιες όπως η κβαντοποίηση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, αναφέρεται στα φωτόνια ως διακριτές οντότητες μέσα στο πεδίο που συχνά αποκαλούνται κβάντα πεδίου όπως τα κβάντα φωτός. Αυτή η διαδικασία κβαντοποίησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε θεωρίες διαφόρων πεδίων όπως η ατομική φυσική, η χημεία, η σωματιδιακή φυσική, η πυρηνική φυσική, η φυσική της συμπυκνωμένης ύλης και η κβαντική οπτική. Καθώς ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στον ενιγματικό κόσμο του κβάντου, γίνεται εμφανές ότι η έννοια της κβαντοποίησης αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η κατανόησή μας για το σύμπαν. Από το πρωτοποριακό έργο του Max Planck μέχρι τις επαναστατικές ιδέες των Einstein, Bohr, Heisenberg και Schrödinger, η εξέλιξη της κβαντομηχανικής έχει διαμορφώσει την κατανόησή μας για τα μικρότερα συστατικά της ύλης και της ενέργειας. Η κβαντοποίηση στις διάφορες μορφές της επεκτείνει την επιρροή της σε μια πληθώρα επιστημονικών κλάδων από το μικροσκοπικό κόσμο των ατόμων και των σωματιδίων έως τη μελέτη του φωτός και πέρα από αυτό. Αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ του κλασικού και του κβαντικού, φωτίζοντας τον κόσμο των θεμελιωδών δομικών στοιχείων. Η πορεία στον κόσμο της κβαντομηχανικής έχει αλλάξει την αντίληψή μας για το φυσικό κόσμο και συνεχίζει να εμπνέει τη διαρκή έρευνα και καινοτομία, ανοίγοντας το δρόμο για τα τεχνολογικά θαύματα του αύριο. Και καθώς αναλογιζόμαστε τα μυστήρια και τις αποκαλύψεις του κβαντικού κόσμου, ξεκινάμε ένα ατέλειωτο ταξίδι αναζήτησης για να αποκρυπτογραφήσουμε τα βαθύτερα μυστικά του σύμπαντος. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εγγραφείτε για περισσότερα. Μπορείτε επίσης να το μοιραστείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει πολύ και θα θέλατε να παρακολουθήσετε σε αυτό το κανάλι? Γράψτε το στα σχόλια παρακάτω, παρακαλώ. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μου αρέσει» και μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα τελευταία μου βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.